Άντρε Νίκο, τι έγινε, καλή εβδομάδα ρε φίλε. Καλή εβδομάδα ρε. Άντρε Νίκο. Αγοράκι μου. Άντρε Νίκο. Πάμε λίγο. Τι έχουμε. Πάμε. Άντρε αγόρι μου λίγο, δώσε λίγο. Δώσε λίγο ρε φίλε, τι γίνεται. Γκάζι. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του αθλητικού Λίμπερο 107,4, έτσι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη μεγαλύτερη παρέα της πόλης. Έτσι, μπράβο, ναι. Αυτά. Λοιπόν, μέχρι και τις 7 μέσα πάμε παρέα στο σκύλο με τον γάτο, στο σκύλο με τον γάτο. Πλησιάζει το σκύλο με τον γάτο. Πλησιάζει, θα μου φέρει εδώ πέρα, το συνάδελφο. Πιστεύω ότι πλησιάζει. Κάποια στιγμή στα κοντά δηλαδή μπορεί να έρθει, να γίνει και αυτή η κέντα. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης στο ένα μικρόφωνο, Νίκος Παδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς φυσικά εδώ πέρα μαζί μας, μέσα από τις γραμμούλες που σας περιμένουν για να τις πάρετε. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο θλίψεις θα λέγαμε για τις ομάδες της πόλης. Γιατί? Οι οποίες αθλητικά. Έγινε κάτι μη αναμενόμενο. Καλά, όχι. Δεν νομίζω και καμία από τις δύο. Απλά έχουμε μάθει το αναμενόμενο να το διαχειριζόμαστε ως έκπληξη. Όχι. Τι δεν περίμενες. Ας έρθουν 10 παοξίδες την Παρασκευή που πίστευαν ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει από την Κρήτη εύκολα. Γιατί θα περνούσε. Το χαπάκι του ρεαλισμού, όπως έγραψε και μια ψυχή νωρίτερα στο Λαμπαουτάρι. Το χαπάκι του ρεαλισμού να πάρουμε λίγο. Απλά και εσύ ρε ΑΕΚ δηλαδή, αλλά κέρδισε 0-2 τώρα. Τα έχει βρει 4 γκολ. Εντάξει. Κάνει ένα 0-2, φύγε. Αυτοί είστε όμως. Εντάξει. Αυτοί είστε. Σιγά πια. Τσούτσες. Βέβαια υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι όταν σέβεσαι τον αντίπαλό σου δεν σταματάς. Ναι. Πάντα παίζεις. Μα σεβάστηκε αρκετά τότε, μάλλον. Σεβάστηκε λες η ΑΕΚ. Άμα είναι έτσι, μα σεβάστηκε αρκετά. Ναι. Εγώ το είπα και πριν και τώρα μπορώ να το πω και λίγο πιο απελευθερωμένα. Έλα Νίκο, απελευθερώσου αγόρι μου. Και το έλεγα και στον Νίκο τώρα στο διάλειμμα. Μπορεί να είναι και πρώτη φορά, όχι λόγω της έκτασης που πήρε το σκορ, λόγω του αγώνα που περίμενα να τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή κοιτούσα το ρολόι μου, λέω άντε να τελειώνουμε τώρα. Άντε. Και έτσι ήταν και το μάτι της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό. Άσχετα που εμείς πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και σωστοί. Άλλο αυτό, Νίκο. Και να βγάζουμε και μια ενέργεια και μια ένταση μεταδόσεις μας. Οκ, άλλο κομμάτι είναι αυτό. Διότι απευθυνόμαστε σε ένα κοινό υψηλού επίπεδο όπως είστε εσείς. Έτσι. Άσχετα λοιπόν. Είναι αυτό. Άσχετα λοιπόν με τις συνθήκες κάτω στις οποίες διεξάγονται τα παιχνίδια του Άρεως. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα ψηλό κίνητρο ακόμα με τη δεύτερη θέση. Εμείς θα είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Άλλα, σήμερα με αφορμή το κάστρο, ξέρεις, σκεφτόμουν. Τι. Τάσκας. Σε κάποια φάση, παιδί μου, μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες, εγώ θα έχει μια απόφαση. Πέσει η απόφαση, λέει ότι παιδιά έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ και Εξάνθη, το μείον 7 γυρνάει πίσω. Να έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης και στο ΑΚΑ, και να χάσει δεύτερη θέση και με τους οδόφους πίσω. Καλά, ρε. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχουμε δει ακόμα. Καλά, ρε. Στη φετινή χρονιά, την πολύ ωραία που περνάμε. Είναι ενδεχόμενο που μιλάμε, ρε φίλε. Ας βγει ένας ΠΑΟΚ, ξέρετε μου, θα πάει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει μέσα στο ΑΚΑ σήμερα. Ναι. Πάει να παίξει με την ΑΚΑ και θα κερδίσει. Α που το πει. Ή θα πάει να παίξει τον Ολυμπιακό να του σπάσει το αίτητο. Καλά. Έτσι όπως είναι. Α πω, ξέρω. Και άμα αναγεννηθεί από τις τάχτες του. Δύσκολα. Κάτι άλλο θα ήθελα να πω, αλλά δεν είναι δημοσιογραφικό. Υπάρχει λέξη δημοσιογραφική. Αν παίρνεται ο πεθαμένος. Ναι, όντως. Είναι μια αλήθεια αυτό. Αναερίζεται ο πεθαμένος. Αναερίζεται ο πεθαμένος. Εγώ παραδέχθηκα σήμερα πάω λίγο το Σταύρο με τον Μπάμπη το πρωί που λέει ο Σταύρος δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αν και βέβαια, φίλοι παοξίδες. Αφού δεν μπορούμε. Θα βγείτε και μετά και στις γραμμούλες. Ναι. Κάποια από εσάς, γιατί παίρνουμε λιντίνα από την γνωστή εκπομπή και είναι γνωστό ότι έχουμε γίνει εδώ πέρα. Ναι. Πριν παίρναν πολύ, ενώ δεν έβγαζα γραμμές. Τώρα αν και φίλοι παοξίδες. Ναι. Εντάξει. Στο Ηράκλειο το Σάββατο είχε χειρουργείο κανονικό. Κανονικό χειρουργείο είχε. Από αυτό το περίεργο. Τον Κουμπαράκι. Κουμπαράκι. Άσχετα τη δική σου εμφάνιση και το αν ήσουν καλό ή όχι και δεν ξέρω εγώ τι. Είχε χειρουργείο κανονικό. Κανονικά και με τον νόμο. Έτσι. Ναι. Απλά έχετε ένα κακό ότι όταν η ομάδα δεν παίζει καλά και τα έχετε με όλους, ότι η διαιτησία είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Όταν δεν είναι καλή, το λες. Τι να κάνουμε. Έτσι. Είναι αλλιώς τα παίζει με 10 παίχτες ο αντίπαλος από το 30, ή αλλιώς τα παίζει με 10 παίχτες από το 60 και μετά στο 70 σου βγάζει για ένα δικό σου γιατί έτσι. Γιατί του την πέσανε. Όχι 70, λίγο πιο μετά. Τον Εσίδη. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ήταν η ευκαιρία που είχαν οι Έλληνες διαιτητές σύμφωνα με τον Μέλο Περέιρα. Ναι. Ο Κομίτσης έχει φάει πάρα πολύ ξεφώνητο χθες. Πάρα πολύ ξεφώνητο έχει φάει. Απορώ το μεταξύ, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δηλαδή έτσι θα κάνει κάποια λάθη. Δεν είναι. Αυτός που ξέσπασε ήταν διάβαζα το Βαρούχα. Και τι τον βάζουν, λέει, και τον ορίζουν συνέχεια αφού όλο προκαλεί και τέτοια. Να κάνουμε. Ρε, φίλε, έχει γραμμάτια ακόμα να ξεχρεώσει. Φαίνεται. Περάσαν 2 χρόνια. Ξέρεις ότι είναι ο Έλληνας διαιτητής με τους περισσότερους ορισμούς ως πρώτος και ως τέταρτος, έτσι. Μετά το θρυλικό εκείνο παιχνίδι, πια το ιστορικό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Δεν έχω ακριβώς τα νούμερα.
Αλλά είναι αυτός ο οποίος εδώ και δύο χρόνια από τότε έχει τους περισσότερους ορισμούς ως πρώτος και ως τέταρτος. Έτσι, βάζω τα πάντα μέσα. Δεν τον κομμίνει. Είναι πολύ καλός Νίκο, μάλλον. Καλός. 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 Και εμένα με έχει κάνει ο κομμίνης κάτι κηδείς. Και μεταξύ... Κουμπαράκης, ας πούμε, δηλαδή, από την πρώτη μέρα είχε δώσει κάτι δείγματα. Σε εκείνο το Ολυμπιακό Στέρας Τρίπολη, θυμάσαι, που ήταν ο Καραμπάς, θα του λέει, αφήγε κουμπαράκι. Κατάλαβε. Είχε δώσει δείγματα. Η πρώτη δεν χρειάζονταν, δηλαδή. Δεν χρειάζονταν πολλά πράγματα για να καταλάβεις. Μα και το βλέπω εγώ ότι μεταξύ λέει, τα είδα σήμερα, δεν πρόλαβα χθες και έχει γίνει πολύ κουβέντα. Και λέω, το δοκίλιο, πού είναι το πέναλτι, ρε φίλε. Του Ολυμπιακού. Ναι. Το οποίο, δηλαδή, είναι το όλο σκηνικό τώρα. Είναι επικά αστείο, γιατί πρόσεξε, τι πάει στο ΒΑΡ. Του την πέφτει ο Δόνης και του λέει, πάνε ξαναδέστο και ξαναπάει. Ναι. Δηλαδή... Και το δίνει και κάρτα μετά. Φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και ο Διούδης, μάγκας τεράστιος. Θα το πιάσω, λέει. Ρε, θα το πιάσω. Και το πιάσε. Και μπράβο του. Σοκράταρος. Αυτό που τρώει μπούλινγκ όποτε πάει στην Τούμπα. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, τι γίνεται. Έλα, Κλεωμένη. Έλα, Κλεωμένη, τι γίνεται. Άρχισε να βρέχει έξω, ε. Όντως. Τι, πού, σε ποια περιοχή. Είναι, τώρα. Πηλαία. Πηλαία. Εδώ, εδώ είμαστε downtown. Ακόμα. Πηλαία, ναι, πηλαία. Και τώρα το άκουσα τσακ τσακ, λέω άμα βρέχει, λέω, αλλά ζέστη πάλι έχει. Βέβαια δεν έχει κάψα, αλλά... Λοιπόν, εγώ πιστεύω που λες Νίκο ότι αυτή τη βδομάδα ή την άλλη, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, θα έχει λυθεί τον πάνω από τον Καρυπίδη. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Και θα βγούμε πάλι αληθινοί, εμείς που δείξαμε εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη από την πρώτη στιγμή που τον είδαμε, μας ενέπνευσε το... Έτσι το πρόσωπο που τον είδανε μας ενέπνευσε. Καρυπιδόσκυλο είσαι. Καρυπιδόσκυλο είσαι. Ναι, εγώ είμαι με τον Καρυπίδη. Με ποιον να είμαι, για δεν υπάρχει άλλο. Με τον Άρη, με τον Άρη θα είμαστε. Ναι, με τον Άρη είμαι, με τον Άρη θα είμαστε. Τέτοιος μεγαλομέτωχος, τέτοιος πρόεδρος δεν ξαναπέρασε. Τους παλιούς δεν τους ξέρουμε. Κάποιοι που μιλούσαν για παλιούς προέδρους που ήταν πετυχημένοι. Αλλά ποιοι είναι, μόνο για τον Καμπάνη ακούω. Εντάξει, τον Καμπάνη δεν τον γνωρίσαμε. Από τους άλλους ποιο να θυμηθούμε, δεν μπορούμε να θυμηθούμε κανέναν. Όλοι οι άλλοι ήταν διαχειριστές. Δεν βάζαν χρήματα. Λοιπόν, τώρα βέβαια σωστό αυτό που είπες Νίκο, ότι έπρεπε κάποιοι παίκτες από τις μικρότερες κατηγορίες να είχαν επαγγελματικό συμβόλαιο. Για μένα πρέπει να το κάνουν μια σεζόν αυτό. Βέβαια. Θα παίζαν τώρα, ήδη θα παίζαν τώρα. Όταν έχεις τώρα αυτούς τους παίκτες, εγώ ας πούμε έχω... Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ταλέντο στις ακαδημίες συνοπίζω ότι είναι ο Μαρμαρίδης. Αυτός ο παίκτης τώρα θα έπαιζε βασικός γιατί είναι δεξής μπακ και δεξής μπακ δεν υπάρχει. Αναγκαστικά παίζει ο Ρόουζα ας πούμε. Βέβαια τώρα δεν ξέρω, ο Σόουζα παίζει να επιστρέψει τώρα. Θα δούμε. Μέχρι αύριο θα δούμε. Τι γίνεται ρε. Ούτε χειροβοβίδα να το χτυπούσε ρε. Εντάξει, μέχρι αύριο θα δούμε τι θα ανακοινωθεί και η αποστολή. Γιατί είναι με τώρα έτσι όπως είναι το πράγμα, είναι μεγάλη απουσία του Σόουζα. Είναι παίκτης έμπειρος που όταν παίζει μέσα δίνει το 120 από αυτό που μπορεί. Στη φάση που βρισκόμαστε, κάθε παρουσία παίκτη είναι σημαντική. Δεν έχει να κάνει με την άμυνα και το Σόουζα τώρα. Δηλαδή και τώρα και ο Φετφατζίδης που επιστρέφει για το μάτσο με τον Ολυμπιακό, μια χαρά είναι. Ναι, εντάξει, να έχουμε ακόμη μια επιλογή. Το Φετφατζίδη, δηλαδή εντάξει, τον άφησαν. Ας τελειώσουν τα play-off και μετά γίνονται οι μεταγραφές. Ας πάει μετά στο Ντουμπάι, είναι ανάγκη να πάει τώρα. Τώρα να μην παίξει δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, να μην παίξει με τους άλλους. Τώρα ήταν να γίνει μεταγραφή, τι να κάνουμε. Τώρα μα τι ήταν αυτό τώρα, τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή ο καλύτερος παίκτης. Τι είναι αυτά τώρα, άμα είναι να πάρεις 1,7 που δεν θα το πάρεις τελικά, μια χαρά είναι. Καλά κάνανε και το στείλανε. Άσχετα πώς εξελίχθηκε η υπόθεση. Ας τελειώσει τα play-off και μετά μπορεί να πάει στο Ντουμπάι, μπορεί να πάει στη Χονολουλού, μπορεί να πάει παντού. Όχι τώρα να μας αφήνει τώρα. Πάνε παίξε με στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Καλά και με τον Χάρη και με τον Λεβένταγα. Καλά έκανε και πήγε. Αλλά αν τους χαζούς εκεί πέρα μέσα στον Παναθηναϊκό, όχι να με χάνεις τώρα εκεί πέρα μέσα από αυτά τα τσουτσέκια του Παναθηναϊκού, να πούμε. Είναι δυνατόν. Ο Φετφατζίδης αυτούς για πρωινό τους έχει όλους εκεί πέρα στην άμυνα. Δεν θυμάσαι στο πρωτάθλημα πώς τους είχε περάσει, σταματημένος τους περνούσε. Άλλο παιχνίδι, λοιπόν, άλλο παιχνίδι εκείνο, άλλο το... Ναι, το δηλαδή τώρα τι είναι αυτά. Δεν μου λες ρε Νίκο, να από πω. Την K17, από την K17 που είπες. Όχι, δεν θα σου πω ποιοι παίκτες θα ανέβουν. Που... Όχι. Τι πράγμα? Δεν θα σου πω ποιοι θα ανέβουν, όχι. Μα άμα δω τα ονόματα θα καταλάβω ποιοι είναι. Δεν θα σου πω ποιοι. Από την ΚΑΠΑ 17 δεν την ξέρω πολύ καλά. Την ναι. ΚΑΠΑ 20 δεν την ξέρω καλά που τις έχω δει και παίζουν. Την ΚΑΠΑ 17 δεν ξέρω πάρα πολλά. Ναι. Αλλά κάπου είχα διαβάσει ότι υπάρχει
στην ΚΑΠΑ 17. Αν ανέβουν τα παιδιά έτσι. Απλά υπάρχουν ένα-δύο παίκτες που έχουν έτσι ένα σοβαρό, ναι, σοβαρές πιθανότητες να προωθούν. Θα δούμε. Είχα ακούσει ότι στην ΚΑΠΑ 17 είναι ο center for, πρέπει να είναι καλός. Δεν θα αποσπάσεις τίποτα, να ξέρεις. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν θα αποσπάσεις τίποτα. Πρέπει να ξαναμπω μέσα στα αρχεία για να δω. Μπες από μένα, δεν θα πάρεις κάτι. Ο Χρύσανθος τώρα, ο Χρύσανθος τα ξέρει αυτά τώρα. Όχι, αυτό το κομμάτι νομίζω ότι δεν το ξέρει το Χρύσανθος. Δεν το ξέρει ούτε ο Χρύσανθος. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα το μάτς με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Καλά, ο Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω τι ομάδα θα κατεβάσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν χαρίζει το Ολυμπιακός πουθενά και σε κανέναν. Ό,τι και να κατεβάσει, καλώς είναι. Καλά, και να κατεβάσει και την τρίτη ομάδα να κατεβάσει, αυτοί έχουν πιο πολύ κίνητρο να παίξουν. Άμα είναι η δεύτερη ή η τρίτη ή τρίτης επιλογές, αυτοί θα έχουν πιο πολύ όρεξη για να παίξουν, για να δείξουν ότι αξίζουν να παίζουν. Έτσι. Θα είναι πάλι δύσκολο το παιχνίδι, γι' αυτό ο Άρης θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές για να κοντράρει, γιατί τώρα με το Φετφατζίδι, ας πούμε, αν είχε το Φετφατζίδι με την ΑΕΚ και το Σόουζα, δεν θα γινόταν τέτοιο παιχνίδι, να πούμε. Δεν θα γινόταν, θα κοντράριζε και θα παίρνει και αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να το ξέρεις, δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό, αλλά σίγουρα θα έχεις περισσότερες πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Βέβαια τώρα. Θα παίρνει εκεί πέρα τώρα εκεί κάτι κουπούκια που έχει πίσω η ΑΕΚ, θα τους έπαιρνε παραμάζωμα. Αλλά αυτοί δεν είχε τώρα κανένα παίχτη εκεί ο Άρης πίσω. Για Μαντόπουλος είχε να παίξει από πρόπερση. Έτσι, κλεωμένη κουπούκια, ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος. Σε απέκλεισε η ΑΕΚ, τέσσερα στην υγειά του εκεί. Εκεί εκείνο ο Σβάρνας είχε βρει την υγειά του εκεί. Άμα ήταν ο Φετφατζίδης εκεί. Τέσσερα έριξε. Θα τον έπαιρνε παραμάζωμα, να πούμε, ναι, ναι, εκεί πέρα. Βάλε τον επίλογο, λοιπόν, για να πάμε και στον επόμενο. Έγινε, λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να δούμε, μήπως αν ακουστεί το όνομά μου, δεν ξέρω εγώ, μήπως διαφωνεί κανένας. Εδώ είμαστε. Μπορεί να ξαναεπέμβω. Εδώ είμαστε, σε περιμένουμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλεωμένη, να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Χριστογιώργος. Χριστογιώργος. Τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Τζένι Χρήστος. Ναι. Το πεις του Τζένι Χρήστο. Όχι. Τι κάνεις, ρε. Στρατό είχαμε έναν που τον λέγανε Τζένι Χρήστο. Τζένι Χρήστο. Το φωνάζανε. Πώς. Τζένι. Τρελαινόταν αυτούς. Λέει, μην με λέτε Τζένι να πούμε. Αφού Τζένι Χρήστος να πούμε. Στο δημοκρατία. Στο μικρό πώς ήτανε. Δεν θυμάμαι το μικρό. Θυμάμαι το επίθετο που δεν ξεχνιέται. Τζένι Χρήστος, ο Τζένι Χρήστος. Και το φωνάζαν όλοι Τζένι. Πώς το φωνάζει τον καημένο. Το Τζένι να πω. Δεν μου λες τι έγινε ο Χρυσάνθος. Τι έγινε, είχε μια λούβατση σήμερα. Ειδική αποστολή. Τι ειδική αποστολή, πήγε από τον πρόεδρο να πούμε να του δώσει το ραπόρτο τι να πει αύριο. Τι πάθαμε, ρε. Φίλε, με τον Μπαν τι γίνεται, να μην περιμένουμε να απολυθεί στην άλλα είναι να πούμε ο Φέτφα για να πάρουμε το χρήμα, για να πληρώσουμε τα Μπαν. Εγώ πιστεύω βάσει των πληροφοριών που έχω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν είναι πιθανό να έχουμε τελειώσει. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, φίλε, ότι και μακάρι δεν ψευτώ να πούμε. Ότι ο πρόεδρος με θυμίζει την υπόθεση του Γιώργου του Μπάτμαν, του Πατατού. Δηλαδή αυτός όταν μπήκε στους συμπολίτες είχε ρίξει πολύ χρήμα, οκ, okay, ναι. Πραγματικά δηλαδή είχε εντυπωσιάσει τους πάντες. Ναι. Το βοηθούσε και το άλλο το κρατεό Πασόκ, ας πούμε, ηλεκτροσόκ. Τώρα ποιος το βοηθάει. Μάλιστα η πιάτσα έλεγε ότι διατηρούσε, ας πούμε, κρυφή σχέση με τη Βασούλα, με τη Βάσο Βανδρέου. Ναι. Και κάποια στιγμή τώρα δεν ξέρω τι έγινε, διαρρεύτηκε σχέση με τη Βάσο, κάτι παίχτηκε κτλ. Κλείσαν οι κάνουλες. Ναι. Και δεν υπήρχε, ας πούμε, ούτε σάλιο. Δηλαδή κάτι, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με τον πρόεδρο. Νομίζω ότι έχουν κλείσει οι κάνουλες. Και δεν ξέρω τώρα αν έχει λεφτά ή αν τα λεφτά του είναι μπλοκαρισμένα. Γιατί τώρα άμα ίσχυε αυτό που λέγανε οι Ρουμάνοι ή κάποιοι άλλοι για αμύθιτα ποσά σε τράπεζες των Βαλκανίων, θα έπρεπε να για πλάκα τόσο καιρό να έχει πληρώσει τα Μπαν και να μην ξεφτυλίζει την ομάδα, γιατί αυτό οφείλει μεγάλη ξεφτύλα. Ποια αμύθιτα λεφτά. Τα λεφτά που λέει ότι έχει σε τράπεζες των Βαλκανίων. Έλα ρε τώρα, τι λένε οι Ρουμάνοι. Οι Ρουμάνοι λένε αυτό τη δισεκατομμυρίου τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Πιάσετε κι εσείς τα αγορό και τώρα πιάσετε ένα δημοσίευμα από τη Ρουμανία και το έχετε τεντώσει τώρα. Εντάξει. Εντάξει, δεν μου λες εσύ τι πιστεύεις για τον πρόεδρο τώρα. Έχει λεφτά ή δεν έχει, να πω. Έχει στο μέτρο το δικό του δυνατοτήτων, ναι. Απλά ναι. Γιατί δεν πλήρωσε τα Μπαν και αφήνει την ομάδα να ξεφτυλίζεται. Γιατί να πληρώσει εξ αρχής, ρε φίλε, χρέη τα οποία δεν είναι δικά. Και δεν μου λες, αν έστω για λίγα δευτερόλεπτα η ομάδα περνούσε στο τελικό. Ναι. Με ποια ομάδα θα παίζαμε τελικό. Με αυτή που είχε πριν, γιατί αν περνούσες θα μένανε. Ναι. Θα τους έβηθε να μένανε. Θα μένανε, γιατί θα μένανε και οι ίδιοι από μόνοι τους. Θα μένανε για την ψυχή της μάνας τους, ας πούμε. Θα τους έβηθε θα μένανε, γιατί θα παίρνανε και πίσω τα χρήματα που τους έκοψε από τον κορονοϊό. Γι' αυτό. Δηλαδή τώρα ας πούμε φύγαν όλοι αυτοί επειδή αποκλειστήκαμε από το τελικό. Ο Καρυπίδης σου είχε πει ότι αν περάσετε την ΑΕΚ θα πάρετε πίσω τα χρήματα που θα σας κόψουμε.
Ναι, ρε παιδί μου, τώρα αυτοί φύγαν, ας πούμε, επειδή αποκλειστήκαμε, ας πούμε, γι' αυτό. Χαλάστηκαν, ας πούμε, που αποκλειστήκαμε και φύγαν όλοι αυτοί. Όχι, γιατί πρόσεξε, άλλοι ζητούσαν λεφτά τα οποία δεν ήθελες να δώσεις. Άλλοι δεν θέλουν να μείνουν. Ναι. Και αν περνούσαμε δηλαδή, θα τα έδινες τα λεφτά ή δεν θα ζητούσαν παραπάνω λεφτά. Όχι. Δεν θα ήταν η ίδια κατάσταση. Γι' αυτό το. Ναι, έτσι λες εσύ τώρα. Όχι, έτσι δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να περνούσαμε και να μην είχαμε ομάδα έτσι, να παίξουμε τελικό. Αυτό δεν ήταν τεράστια ξεφτύλα. Έτσι είναι. Δεν θα γινόταν αυτό. Καλά, τώρα το λες εσύ κατόπιν εορτής. Δεν το λέω κατόπιν εορτής. Έτσι είναι η κατάσταση. Έτσι θα γινόταν. Δεν υπήρχε περίπτωση να πας με αυτή την ομάδα στον τελικό. Ναι. Δεν ξέρω, φίλε. Πάντως, δηλαδή, κάτι δεν μου αρέσει με τον πρόεδρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εντάξει τώρα. Και να σε πω και κάτι. Κάνουμε τώρα το κορόιδο λόγω του Άγγελο, ας πούμε. Λόγω του Άγγελο, λες. Εντάξει τώρα, δηλαδή ο Άγγελο δεν μπορεί τώρα κάτσει να ξεφτυλιστεί, να πούμε κτλ. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Προτιμούσες δηλαδή να δώσει ο Καρυπίδης 3-4 εκατοστάρια και να κρατήσει παίχτες για 20 μέρες? Πες μου ειλικρινά. Και δεν μου λες εσύ τώρα, προτιμάς να η ομάδα, δηλαδή εκτός από την ΑΕΚ, μας έδωσε πώς το λένε, ο Κουέστα, γιατί θα είμαστε για 10-12 γκολ για πλάκα, ας πούμε, το χάνουμε. Δηλαδή... 10-12 δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Ήταν για 8, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα, μα κανένας δεν είναι ωραίο. Αλλά ούτε είναι ωραίο να δίνεις λεφτά και να υποκύψεις εκβιασμούς παιχτών. Προκειμένου να μείνουν για 20 μέρες και να πάρουν παραπάνω χρήματα. Ο Ολυμπιακός τώρα π.χ. Πρόσεξε τώρα, ξέρεις γιατί μου θυμίζει το σκηνικό με το Σαχουδάνη. Γιατί θυμάμαι ότι ενώ τον Ολυμπιακό, ας πούμε, τον είχαμε κάνει 0-1 με τον Σμπάρι, είχαμε πάει εδώ και στο αεροδρόμιο, θυμάμαι, στην υποδοχή. Μετά στο τέλος ίσχυε αυτό το τελευταίο να κλείσει την πόρτα, φεύγαν όλοι οι παίχτες και ήρθε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και κλεισμένο θυρό και μας κάνει 1-5. Το θυμάμαι. 1-5, θυμάσαι, ήμασταν έξω από το γήπεδο, λοιπόν. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός, ας πούμε, άμα έρθει και πώς να σε παίξει στα ίσια το παιχνίδι, κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα, δηλαδή. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Τι δεν μπορείς να το ξέρεις. Σίγουρα δηλαδή, θα είναι δύσκολο. Αλλά δεν ξέρεις. Θα πρέπει ο Κουέστα, ας πούμε, να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά εγώ τη βλέπω για πολλά γκολ, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό φίλε δεν είναι. Είναι δεν μια τιμάει, δύσκολη πούμε, κατάσταση σύλλογο, που πρέπει να περάσει. Και επειδή ο λαός λέει ότι, πώς να σε πω, η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει. Ναι. Έτσι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ναι. Μπορεί να βγει και χθες ο Άγγελος στο Μέγα και να άλλη γιατί μπαλάρα έπαιξε ο Άρης. Αλλά εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή ξεφτυλίσσεται. Στο φινάλε μας περάσει και όφη. Και δηλαδή εντάξει, η μπαλάρα που λέει ότι έπαιξε ο Άγγελος έχει ξεχαστεί να πούμε. Όλοι θυμούνται αυτά τώρα εδώ πέρα που έχει γίνει σάκους του box, ας πούμε. Ναι, αλλά υπήρξαν και άλλες συγκυρίες με τον κορονοϊό, με τα πολλά συμβόλαια τα οποία λήγανε. Το κορονοϊό δεν υπήρξε μόνο για τον Άρη. Για όλους υπήρξε, ναι, αλλά για τον Άρη λήγανε 13-14 συμβόλαια. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα άμα είναι. Και ο Καρυπίδης δεν είναι ο παράγοντας των 50 εκατομμυρίων για να βγάλει από την τσέπη του 2-3 εκατοστάρια και να τα πετάξει έτσι στα στραγάλια πάνω στο τραπέζι. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε παιδί. Πάντως τώρα, άμα είναι να τα φορτώσουμε όλα στον κορονοϊό, ας πούμε. Δεν θα τα φορτώσουμε στον κορονοϊό. Είναι μια κατάσταση που ξεκινάει εκείνος αλυσίδα από το προηγούμενο καλοκαίρι μέχρι τώρα. Εντάξει. Γιατί και κάποιος άλλος σου πει και αν δεν ήταν ο κορονοϊός και ο Άρης με τον Πάουκ, ας πούμε, θα είχαν φουντάρει στον μπάσκετ, ας πούμε. Αλλά λόγω κορονοϊού γλιτώσανε. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Ο Πάουκ θα είχε φουντάρει σίγουρα. Εννοείται. Ο Άρης κάτι είχε αρχίσει να κάνει. Κάτι έπαιζε. Ποιο μιλάει τώρα, ο άλλος? Μοσχοβίτης. Μοσχοβίτης, Σε ακούω ευλαβικά τόση ώρα. Θέλω να σε δω τι θα κάνεις τώρα που θα φύγει ο Ιβάν και θα πάει να πάρει τον Παναθηναϊκό, να πούμε. Πραγματικά δηλαδή. Φίλε, αφού το έχει κανονίσει. Ριμπολόβλεφ. Αφού είναι έτσι κανονισιά. Ναι. Λες, ναι, τι τώρα, εντάξει. Γιατί ξέρεις τώρα, φεύγει ο Ντράγκη. Τι διάφορα είναι αυτά. Έλα, Ιβάν, έλα, Δημήτρη και τέτοια. Τι είναι αυτά τώρα, σιγά. Ναι, ναι. Τον έψησε ο Ντράγκη που έχει πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια Σαββίδη. Τον έψησε ο Ντράγκη και παίρνει το Παναθηναϊκό. Σου λέει την είδηση να πούμε. Εντάξει, σου λέω. Υπάρχει ήδη κονέ με Ριμπολόβλεφ για να γίνει η τράμπα. Όλα καλά. Γιατί και ο Τράγκη, να πούμε, ξέρεις, την κάνει ο Τράγκη. Ναι. Ο οποίος Τράγκη ξέρισε, από το 12 που ανέλαβε το μπάσκετ, δηλαδή ο Πάπης Κρανάς έχουν πάρει 6 Ευρωλίγες, και ο Τράγκη από το 12 δεν τους έχει πάει ούτε σε ένα Final Four, έτσι, για τιμή σε ένα κερδί. Ποιος Τράγκη, ρε φίλε. Ποιος Τράγκη, να πούμε, άντια κάνα αγώνα ράλι, να πούμε εκεί με τους αγώνα να κάνουν κανένα αγώνα ράλι, να παίξουν καμιά R&B μουσική, να πούμε. Ποιος Τράγκη, τέλος πάντων, τώρα με πήγες αλλού. Άντε λοιπόν, αυτά έκανα από παιδιά. Να είσαι καλά. Έλα, χύμα ρε, έλα, γεια. Να είσαι καλά. Πόσα ζητούσαν από τον Καλογρίτσα, οι Λιβανέζοι, 1 εκατομμύριο. 3 εκατομμύρια. Κάνω και πολύ καλό Λιβανέζο. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Περιμένει τόση ώρα ο άνθρωπος. Ναι, χαίρετε. Γεια σας, Θόδωρε. Ο Αριανός ο Νίκος. Εδώ είμαι. Ναι.
Κοίτα, έτσι πως είναι η κατάσταση. Καταρχάς, εγώ την ομάδα δεν αντικρίνω τώρα τους παίχτες και την ομάδα. Έτσι. Σωστός, θα πω εγώ. Θα είναι άδικο να το κάνω. Ναι. Εντάξει, κοίτα, και βλέπεις τις καταστάσεις. Δηλαδή, αυτό. Όντως, αν είχες 3-4 εκατοστάρια παραπάνω, τους ανανέωσες. Okay. Επίσης, παιδιά, να ανοίξω ένα παρένθεση και να την κλείσω. Εκείνο το Κουέσταλ του χρόνου τον έχετε ξεπατώσει. Έτσι. Τώρα στο τέλος, έτσι καλό ο Κουέσταλ. Χουλιάν και τα λοιπά. Ναι, άρα μπράβο. Και εσύ, και εσύ, σε βλέπω εδώ πέρα. Ναι, σε βλέπω. Δεν έχει ξεπατώσει όλη τη χρονιά. Αλλά ναι, τώρα είσαι δυνατό. Άσε τώρα, κολοτούμπι. Δηλαδή, από τη μία λες, μπορείς να έχεις 3-4 εκατοστάρια διαθέσιμα να τους ανανεώσεις, έτσι. Γιατί τώρα κινδυνεύεις με συντριβές. Δηλαδή, τελευταία αγωνιστική Παοκάρη, εγώ ελπίζω να μην έχει δικαιωθεί ο Παοκ. Να είναι και αυτή έτσι πως σε χάλια κατάσταση ψυχολογικά και να έχει κρυθεί, να είναι δεύτερη ΑΕΚ, ας πούμε. Είναι έτσι πως είναι η ομάδα, είναι στη διαθέση του αντιπάλου, έτσι. Μέχρι από ένα σημείο και μετά στα παιχνίδια της, γιατί χθες το πρώτο μήνυμα με την ΑΕΚ, ας πούμε, ο Άρης δεν σου λέει ότι ήταν καλός, αλλά δεδομένου των ειδικών στάθηκε καλά. Εντάξει. Είδαμε την ΑΕΚ μέσα στον ΠΑΟΚ πριν 5 μέρες. Πρώτο ημίχρονο 0-8 τελικές, ναι. 0-7 κόρνερ, κάτι ναι. Τέτοιο ήταν. Στον Άρη δεν είχε τέτοια εικόνα. Εντάξει, δηλαδή τα βλέπουμε όλα, δεν παίζει μόνο ο Άρης, παίζει και ο αντίπαλος και είσαι σε ένα πρωτάθλημα. Έτσι. Και αν ο Ολυμπιακός θέλει να μας εντρίψει είναι ακόμα μια απόδειξη ότι δεν είμαστε και κολλητάρια, έτσι. Αν θέλει ας πούμε τώρα να επιδοθεί με τον Άρη επειδή δεν ήξερε Παναθηναϊκό να τα δώσει όλα, είναι ακόμα μια απόδειξη. Δεν έχει κίνητρο ο Ολυμπιακός, πέραν του Άρη του. Από εκεί και πέρα στην κατάσταση που είμαστε, ξαναέρχομαι στο θέμα το οικονομικό, είναι η λύση των μπαν, έτσι. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν στηριζόμαστε στην πώληση του Φετβατζίδη για το χρήμα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Για το χρήμα, το μπαν. Ναι. Όχι τόσο πολύ είναι η αλήθεια. Τα χρήματα του Φετβατζίδη τα θέσεις περισσότερο για άλλους λόγους. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή αν ήμουν επιχειρηματίας δεν θα περίμενα να πουληθεί ο Φετβατζίδης για να κανονίσω την υπόθεση Σιστόν και των άλλων, ναι. Των τεσσάρων, έτσι. Έτσι, αυτό λέει η λογική. Και μακάρι να αποδειχθεί, δηλαδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου θα το έχει λύσει το θέμα. Πάμε έτσι για την πληρωμή των παιχτών, έτσι, για την διακανονισμό, πληρωμή. Ναι. Αυτών των παιχτών δεν βλέπω άλλη λύση, ούτε από ΕΠΟ, ούτε από FIFA, ούτε από κυβέρνηση. Και εγώ δύσκολο το βλέπω. Εκεί έχει κατασταλάξει το θέμα και μακάρι με το καλό μετά να την κυνηγήσουν την ΕΠΟ, εφόσον έχουν στοιχεία, να την κυνηγήσουν. Εντάξει, ο Άρης θα πρέπει να το δει και να το εξαντλήσει αυτό το ενδεχόμενο, το προανήγγειλε και με την ανακοίνωσή του, δεν πρέπει να την αφήσει. Γιατί όντως ο Άρης μπορεί να έχει κάποια ευθύνη, αλλά την κύρια ευθύνη την έχει η ΕΠΟ. Αν μιλάμε για δόλο, εγώ δίνω ένα 90-10. Και όταν το 10% βγαίνει... το βάζω στον Άρη γιατί δεν ψάχτηκε παραπάνω και πόσο να ψαχτείς όταν η υπερκείμενη αρχή σου λέει αυτό και όταν ισχύουν για 12-13 χρόνια αυτά που ισχύουν, έτσι. Και όταν δημόσια η ΠΑΕ κάνει λόγο για δόλο. Βέβαια. Σημαίνει θέλω ότι, να πιστεύω δεν, ότι δεν το λέει αόριστα. Έτσι ακριβώς. Και ότι κάτι έχει. Ναι. Αυτά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έγινε φίλε μου. Το μπαν μας απασχολεί και να βγουν οι 4 αγώνες με το χαμηλότερο κόστος. Αυτό ακριβώς. Έγινε, χαιρετώ, παιδί. Να σε καλά. Ωραίος ψύχρονος Ολιανός. Σούπα, έχουμε γίνει εκπομπή του Σούπερ 3 τώρα. Πάλι λιντίνη πήραμε να πει 4 γιατί έγινε ρεφή. Πού είναι η δική σου. Τι είδε, ασχολούνται δική μου, ρε. Ασχολούνται. Δική μου, να. Φερέιρα, φύγει, ήταν γνωστά αυτά. Αυτό του απασχολεί, αυτό είναι το πρόβλημα. Ήμασταν την ώρα του αγώνα το Σάββατο το βράδυ, πάμε στο break. Ήμουν έξω για ποτό με κάτι κολλητού. Και ο ένας είναι ΠΑΟΚ εντωμεταξύ. Βασικά οι δύο είναι ΠΑΟΚ, δεν τους ασχολούσε το παιχνίδι καν. Μόνο ένας το ψηλό έβλεπε λίγο στο live, ρε παιδί μου, να δει πόσο είναι κτλ. Άλλος, ναι. Και με διαρκές και τέτοια. Τελειώνει το παιχνίδι 2-2. Άχρηστη όλοι. Όχι, να φύγει. Όχι, είναι συντοπιμένοι, αλλά το θέμα ήταν άλλο. Απόψε έρχονται. Σιγάρε, ρεμίστε. Του λέω, δεν νομίζω να έχει πτήσει τώρα από το Ηράκλειο. Του λέω αύριο το πρωί λογικά. Μπορούμε, λέει, να μάθουμε. Να πάμε, λέει, να τους καλωσορίσουμε, λέει. Του λέω κάτσε, ρε, του λέω ρέμισε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γενικότερα η πόλη είναι σε μια αναμενόμενη κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε εμείς και δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας σε πολλές περιπτώσεις από πριν για κάποια πράγματα που έρχονται. Ίσως κάποιος που περίμενε να περάσει ο ΠΑΟΚ κάνετε από το Ηράκλειο να το βλέπει τοπικά. Τι να πω. Χαρά στη. Μακάρι να έχουμε την αισιοδοξία του γενικότερα στη ζωή. Ναι. Μακάρι να την είχαμε. Απλά εμείς γενικότερα και νομίζω ότι η δουλειά μας θέλει, μας βοηθάει να βλέπουμε λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Φτάσαμε 7. Έχει συνεφιάσει έξω. Μάλλον από την πηλαία κάτι έρχεται. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι. Ο Μοσχοβίτης αυτή τη στιγμή είναι απέναντί μου απορροφημένος στο κινητό του. Έχει κάνει αυτή την κλασική κίνηση που έχει βάλει τα δύο δάχτυλα του Γιωρίτη στον κρόταφο εδώ πέρα και είναι, ας πούμε, σε μια φάση.
δεν ξέρει αν θέλει να βαρεθεί και να αφαιθεί εντελώς ή να επιδείξει τον επαγγελματισμό του. Με πολύ, φίλε, εδώ είμαστε πάντα. Με πολύ ωραίο κούρεμα, ομολογώ, είναι η αλήθεια. Φρεσκαρισμένος. Τον αναζωογόνησε το επάγγελμα της Χαλκιδικής. Έβρεξε εκεί πέρα που ήσασταν εσείς. Όχι. Τίποτα. Λίγο. Όχι. Καθόλου, ούτε το βράδυ χθες. Τι παπάς ήταν αυτός. Δεν ξέρω, ρε φίλε, υπήρξε μια. Έβγαλαν και την Κασάνδρα έκτακτο τέο ότι χαλάει ο καιρός και θα έχουμε φαινόμενα όπως τα περσινά. Και προσέξτε, ναι. Αυτά τα φαινόμενα μπορείς να τα προβλέψεις. Δεν νομίζω. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Δεν είμαι ο αρνιακός. Καλές μου φίλες. Λοιπόν. Κάτι αρχίζει να κινείται πάντως. Έστω και λίγο. Κινείται η κατάσταση. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Δεν είναι και το δράμα του Ιουνίου. Θετικό. Όχι ότι πετάνε, αλλά σε σχέση με πριν 15-20 μέρες, κάτι γίνεται. Θα πάμε πάλι επόμενη εβδομάδα τώρα αυτή. Θα πάμε. Να μην πάμε, ρε Νίκο. Τώρα έχει να κάνει ζέστη. Να κάνει ζέστη. Να μην πάμε. Παλεύει την φάση. Τον Νίκο. Άρχισε να γίνεται δύσκολο. Άσε την Πέμπτη βγήκα να φύγω την Παρασκευή το πρωί. Ήρθαν από την Ολλανδία. Στα χαμένα μέσα σε 15 λεπτά έκανα τσάντα και έφυγα. Δεν ήξερα που πήγαινα. Δεν ήξερα που πατούσα και που πήγαινα. Αλήθεια σου λέω. Άστα. Εμείς για ακόμα μία φορά. Βάλα και πια τζιν μετά από τόσο καιρό. Το μεξί το έχω κόψει. Συνάκι, το πιο, πιο μικρός, ναι, και δεν το πίνω τώρα. Μόνο βότκα πίνω όταν είναι να βγω να πιω. Και με ρίμαξε τον εγκέφαλο το τζιν. Με έκανε σαν πρεζόρι μου την επομένη. Τέλος πάντων. Αλλά Παρασκευή άκουσε την εκπομπή έτσι. Τιμιότατος. Να τα λέμε όλα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Μια από τα ίδια, γιατί και σας ακούω να χειλιγούς. Δηλαδή, σαν την εκπομπή να την βγάζετε με το ζόρι. Έτσι ακουγόμαστε, Έλα μου, Δευτέρα τώρα. Σήμερα ξέρεις τώρα πώς είναι τα πράγματα, εντάξει. Η Δευτέρα λέει μια δύσκολη μέρα γενικότερα. Κοίταξε. Δεν βοηθάνε και ομάδες, λέω, ξέρεις να πάρω ένα αποτέλεσμα, λίγο να ανέβουμε, να πούμε τίποτα ενδιαφέρον. Τι να κάνεις. Το είχα το κινητό στο τραπέζι και με το που πήγαινε το χέρι να το απλώσω, έλεγα άστορα γάμα. Άστορα γάμα, τι θες. Αφού και ακούς. Νικόλα. Έλα. Ξέρεις, ρε φίλε, τι συμπέρανα. Ναι. Να κλείσω τα μάτια και να απολαύσω το διασμό. Δηλαδή, εδώ έχουμε καταντήσει. Αυτό δηλαδή μου μένει. Είναι σαν να... Γιατί χθες το βλέπαμε το μάτι με τα 4-5 φιλαράκια. Ναι. Σε κάθε φάση της ΑΕΚ κοιταζόμασταν και κατεβάζαμε το κεφάλι. Ναι. Έτσι έχουμε καταντήσει. Να κάτσουμε, να απολαύσουμε... Δεν είπα ότι το βιασμό που έρχεται. Δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά για συγκεκριμένους λόγους οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Εγώ θα πω κάτι γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί, δεν βλέπω το ποτήρι πάνω μισό γεμάτο. Βλέπω και λίγο μισοάδιο. Ναι, okay. Σε καταλαβαίνω γιατί είσαι σε δύσκολη θέση. Ναι. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν και ορισμένες αγωνιστικές ευθύνες, φίλε μου. Έτσι. Οι οποίες είναι. Δεν μπορείς και δεν θα μιλήσω με όνομα. Ναι. Δεν μπορείς όμως, ρε φίλε, να φοράς περιβραχιόνιο και να έχεις αυτή την εικόνα για τους φυτηρικάδες. Ήμαρτον και έλεος. Ήμαρτον και έλεος για ορισμένους. Φοράτε τη φανέλα του Άρη λίγα χρόνια παραπάνω. Οι πιτσιρικάδες από εσάς θέλουν να πάρουν κάτι. Είναι δύσκολη η στιγμή, το καταλαβαίνω, έχετε 100 ελαφρυντικά, ναι. Αλλά σηκώστε εσείς που να πάρει λίγο το κεφάλι, ναι. Για να σηκώσουν και άλλοι το κεφάλι. Εάν εσείς δεν σηκώσετε το κεφάλι, αλίμονο. Ναι. Κατάλαβες, Νικόλα? Καταλαβαίνω τι εννοείς, ναι. Δεν είναι, ρε φίλε, μόνο το διοικητικό, γι' αυτό καταλαβαίνω. Αλλά όταν βλέπω τέτοιο είδους εμφανίσεις από ορισμένους, ναι. Δεν θα σε βγάλω, ρε φίλε Μπέκεμπάουερ. Ξέρω τις δυνατότητες σου και ξέρω που είναι το ταβάνι σου. Αλλά ρε, λίγο φιλότιμο, ρε. Στο φιλότιμό σας τώρα λίγο ελπίζουμε. Κάντε λίγο το κάτι παραπάνω και θα δικαιωθείτε τουλάχιστον από εμάς, θα σας βγάλουμε το καπέλο. Μην τα παραδίδετε εσείς, ρε. Ναι, κοίτα, αυτή τη στιγμή εσείς είστε το παράδειγμα. Συμφωνώ. Εάν τα παρατίζετε εσείς, γιατί φαίνεται, ρε φίλοι, έχουν πετάξει όλη η λευκή πετσέτα. Έχουν βγάλει τις φανέλες, έχουν πετάξει το γυμνό και περπατάνε. Και δεν μου το αλλάζει αυτό, Νίκο, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο χθες δεν μου έδωσε τόσο πολύ αυτήν την εικόνα. Στο δεύτερο περισσότερο. Όχι, ρε φίλε, στο πρώτο ημίχρονο Ιάκη είχε 5 τελικές. Γιατί αν ήταν στο πρώτο ημίχρονο 1-4, θα ήταν άλλα τα πράγματα. Εντάξει, έβγαλε ο Κουέστα, τα έβγαλε. Οι τρεις ήταν σε στο ένα λεπτό. Δίλεπτο, ναι. Ειδικά στο τελευταίο δίλεπτο, ρε φίλε, ναι. Εντάξει, μου θύμισε. Τι να πω, μπράβο του. Και τα παίρνω πίσω όλα, σε έχω πει για το παιδί. Ναι. Έτσι. Αλλά από ορισμένους, ρε φίλε, όχι, είναι απαράδεκτο πραγματικά. Πραγματικά. Πρέπει να υπερβάλλουν αυτό. Όχι, θυμίζει τα συγγνώμη, εννοείται. Απλά πρέπει να υπερβάλλουν λίγο εαυτό οι ποδοσφαιριστές. Αυτό το οποίο είπε σωστά ο φίλος. Εντάξει.
Εγώ δεν καταλαβαίνω την τρέλα σας. Μην νομίζετε... καταλαβαίνω. Από τον κόσμο το καταλαβαίνω. Ναι, μην νομίζετε ότι και εμείς δεν αισθανόμαστε αυτό που αισθάνεστε εσείς. Και δεν λέμε όσα λέμε για ρεαλισμό και τα λοιπά για να σώσουμε το χάπι. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Την οποία πρέπει να αποδεχθούμε και να αντιμετωπίσουμε με όσο ρεαλισμό γίνεται. Συνυπολογίζοντας και όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Κάνει και λέω υπομονή, τρία μάτς, ακόμα τέσσερα, πόσα όχι, είναι. Όχι να κοιτάμε μόνο το ότι η ομάδα χάνει με ένα τέσσερα και παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Εντάξει, γιατί και οι παίκτες, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει. Να υπερβάλλω λίγο λέει αυτό. Μπορούνε, ρε. Αν μπορούν να το κάνουν, ναι. Μπορούνε, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Αλλά απ' την άλλη, είναι και παίκτες οι οποίοι, τα έλεγα και πριν, παίζουν τώρα πλέον 90 λεπτά Κυριακή Τετάρτη. Και αν βάλουμε και τις καθυστερήσεις, είναι 100 λεπτά. Χθες έκανες μία αλλαγή. Βρέθηκε σε αυτή τη συγκυρία για διάφορους λόγους. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί μια σεζόν και θα καταλήξει είναι μια αλυσίδα πραγμάτων μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Άρης συνάντησε πολλά προβλήματα μέσα στη χρονιά και έφτασε σε αυτό το σημείο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Μια παρέμβαση ήθελα να πω. Να, έλα, δευτερολογείς. Σε θέλω σύντομο. Ναι. Με αφορμή αυτά που λέει και ο φίλος, ο προηγούμενος φίλος και όλοι οι προηγούμενοι, έχουν δίκιο, έχει δίκιο ο κόσμος. Και πρέπει σε κάποια στιγμή να αναλάβουν και οι παίκτες τις ευθύνες τους. Μπορεί να είναι λίγοι, μπορεί να, είναι, να έχουν μείνει 11 παίκτες, αλλά όπως είπε και ο προηγούμενος, πρέπει να βγάλουν και λίγο εγωισμό, έτσι. Και ο κύριος Σένινγκ να δει ότι δεν μπορεί ο Άρης να παίζει αυτή τη στιγμή όπως έπαιζε παλιότερα, που είχε ολοκληρωμένο ρόστερ, να είναι λίγο πιο συγκρατημένος, ναι. Να είναι λίγο πιο συμμαζεμένος πίσω. Όχι να βγαίνουμε μπροστά και να παίζουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Αυτά ξεχάστηκαν τώρα. Δεν έπαιξε ο Άρης τέσσερα υπάρχον... παιδιά τόσο πολύ ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Εντάξει. Ναι, με το υπάρχον ρόστερ πρέπει να δει ο κύριος Σένινγκ να παίξει και λίγο κλεφτοπόλεμο. Να έχει οργανώσει πίσω καλύτερα την άμυνα. Παιδιά, και να προσέξτε, παίζει λίγο με αντιπιθέσεις. Προσέξτε, αυτό είναι σωστό, ναι, και το προσπάθησα να το κάνει χθες. Σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ανοίχτηκε λίγο παραπάνω. Αλλά ακούστε με λίγο κάτι. Όσοι ακούτε και την προηγούμενη εκπομπή και αυτήν, αλλά κυρίως την προηγούμενη, θα έχετε αντιληφθεί ότι εγώ μεγάλος φαν του Ένινγκ δεν είμαι. Δεν λέω ότι είναι κακός προπονητής. Εγώ το έχω λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάποιες ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο που δουλεύει, κυρίως όσον αφορά το τακτικό κομμάτι κτλ. Καλοπροαίρετες όμως. Αλλά στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, ο Ένινγκ με 12 στην ουσία ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, τώρα θα επιστρέψει ο Φετφατζίδης, θα πάμε 13 και αν έρθει και ο Σόζα 14. Και ο Έμαν με τον Τζεγαλή 16. Τι να κάνει. Ναι, εμείς ζητήσαμε απλώς λίγο να είναι, να μιλήσει λίγο στους παίκτες, να δώσουν όπως είπε και ο προηγούμενος στο κάτι του κάτι ναι, παραπάνω, παιδιά, γιατί δεν μπορεί ναι, τώρα. Ναι, παιδιά, να μιλήσουν και έχετε δίκιο. Αλλά όταν η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μεθαύριο κάνει 5 αλλαγές και εσύ έχεις μία, θα έρθει και η κούραση για τον παίχτη. Από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι. Κούραση, εντάξει, κούραση και κούραση. Επαγγελματίες είναι, ρε. Ναι, είναι. Επαγγελματίες είναι και να τα δώσουν όλα και να το παλέψουν είναι και τα λοιπά. Αν με υπερβάλλουν πολύ, αλλά αυτό όμως, κάνω και 2-3 τρεξίματα παραπάνω και σου βγει καμιά θλάση. Να σε δω μετά δηλαδή, τι θα κάνεις. Θέλει διαχείριση. Αυτοί δηλαδή κάθονται δηλαδή, βλέπουν να πούμε τους υπόλοιπους που παίζουν, που κάνουν και λίγο προσπάθεια παραπάνω είπαμε. Να είναι πιο, να είναι πίσω, πιο σφιχτή πίσω. Ρίξει και κανένα δυνατό μαρκάρισμα να σε υπολογίζει ο άλλος. Ρε. Μερικές φορές βλέπουμε τους αντιπάλους να πούμε φόρτ. Παίρνουν την μπάλα και έχουν ελευθερία κινήσεων. Πάνε, κάντουν στην αρχή 2-3 αυτά. Βλέπεις τώρα η ΑΕΚ ήρθε ο Ολιβέρα και ο Μολιβέρα. Τι είναι, αυτοί εδώ πέρα μπορεί να είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν είναι και οι θεοί να πούμε. Κάντουν ένα μαρκάρισμα, ένα τζατζάρισμα στην αρχή να το καταλάβουν ότι κοίταξε, εμείς μπορεί να είμαστε 11, αλλά δεν θα είμαστε εύκολοι. Τράβω τον ένα μαρκάρισμα. Τράβω τον ένα μαρκάρισμα. Φάει μια κόκκινη κάρτα. Και μετά να δω ποιος θα παίξει. Κόκκινη κάρτα. Όχι κόκκινη κάρτα. Στην αρχή σου λέω. Με Έλληνες διαιτητές ειδικά, όχι κόκκινη κάρτα. Καλά. Ναι, να σε καταλάβουν λίγο ότι και εσύ παίζεις να πούμε. Εδώ πέρα παίρνουν μέσα την μπάλα και κάνουν τριγωνάκια και κάνουν τακουνάκια και κάνουν τρίπλες και κάνουν το ένα. Πάνε λίγο πιο δυνατά λίγο πάνω. Τι φοβούνται δηλαδή τώρα το μαρκάρισμα. Έτσι δεν είναι. Εν μέρει έχεις δίκιο, δεν μπορούμε να μας το δώσουμε. Προσπάθεια λίγο προσπάθεια. Αλλά εγώ και ο Ένινγκ θα πρέπει, σας λέω. Αλλά εγώ σας λέω, παιδιά, αυτά που λέτε δεν έχετε άδικο. Αλλά είναι μια φάση πολύ ιδιαίτερη που δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί στην κριτική μας με την ομάδα. Όχι, δεν είμαστε αυστηροί, απλώς λέμε μερικά πράγματα. Okay, και ο Ένινγκ να δει λίγο να είναι πιο συμμαζεμένος πίσω, να είναι πιο σφιχτός πίσω. Ναι. Κατάλαβες. Όχι να ανοιγόμαστε μπροστά τώρα με τον Ολυμπιακό, τώρα θα πρέπει να είσαι
να, είναι, να έχει σύστημα, να πούμε, οργανωμένο πίσω στην άμυνα, να κλείσει χώρος πίσω και να μην προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχές όπως έπαιζε όταν ήταν ολοκληρωμένο το ρόστερ. Γιατί αλλιώς θα σε βάλει στο ημίχρονο 10 γκολ Ολυμπιακό. Να σε καλά, για να πάμε και στον επόμενο κλειωμένη. Περιμένει. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Άντε, Αντώνη, που έγινε. Έπεσε δουλειά σήμερα, Ελά. Ναι, παιδιά. Α, δεν είναι ο Αντώνης. Α, δεν είναι ο Αντώνης. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Τώρα οι φίλοι του Άρη τα ρίχνουν στους παίχτες. Δεν μπορούν να βρουν ότι τι φταίει πιο βαθιά και έχει φτάσει ο Άρης να μην έχει νεαρούς παίχτες. Για ποιο λόγο δεν έχει. Δεν τα ρίχνουν στους παίχτες, απλά θέλουν να βλέπουν λίγο περισσότερο τσαγανό, θα λέγαμε, εντάξει. Ναι, αλλά έχεις δίκιο που λες ότι παίζουν δύο φορές την εβδομάδα, έχει 40 βαθμούς, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Έλεος, τώρα εγώ δεν είμαι ποτέ με τους παίχτες, βασικά καλύτερα παρά με τους παίχτες. Ναι. Γιατί παίχτες σε οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά τώρα πρέπει να είμαστε με τους παίχτες γιατί τους βλέπουμε. Και όπως είπε και ο Τερζής, γιατί δεν τον αγώνα χθες, προσπαθούμε να μην τραυματιστούμε, να μην πάμε και καμιά κάρτα. Αυτό. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί μετά ποιος θα κατέβει να παίξει, εγώ. Δηλαδή μια τέτοια συγκυρία που έχει πέσει ο Άρης, φαίνεται όλοι οι άλλοι εκτός από τους παίχτες. Για αυτή την, αυτό ακριβώς. Ούτε ο προπονητής φταίει. Και αμά να περάσουν, φυσικά εγώ πάω και με, δεν είμαι άρης, αλλά αμά οι αγώνες. Και να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για αυτήν την ομάδα που είναι κρίμα, δεν είναι. Δεν μπορεί να πει. Τώρα αυτό δεν είναι και ποδόσφαιρο στην ουσία που βλέπουμε, δεν είναι. Έτσι. Να περιμένει τώρα να παίξει τώρα και να δεις άμα βάλει ο άλλος 2 ή 3 ή άμα φέρει καμιά σοβαλιά κατά λάθος. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα να πούμε. Είναι κρίμα και κάποιοι φταίνε που έχει φτάσει η ομάδα εδώ πέρα. Το μόνο που δεν φταίνει είναι οι παίκτες. Αυτό είναι. Αυτοί που δεν κατεβάσουν 4-5 από τις πιτσιρικάδες και να τους βάλει να παίξει. Να βάλει ένα πιο να παίξουν. Να απολιάσεις την ομάδα και να προσπαθείς να ξεκουράσεις. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει το περασμένο καλοκαίρι. Άπρωβα, αλλά δεν φταίνε οι παίχτες, φταίνε οι προπονητές, η διοίκηση και οι γύρω-γύρω που ασχολούνται με το αγωνιστικό. Ναι. Για αυτά είχα να πω και να καλή δύναμη. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Παοξί δεν ήθελες. Τον Άρη, ρε φίλε, μπράβο. Τι. Έχει πέρασει. Κουβέντα. Γιατί έτσι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δημιουργείται, εντάξει. Άντε, κάτσε, τελειώνει η σεζόν τώρα να φύγει. Να πάμε διακοπές. Έλα, ρε Νίκο. Έλα, ρε Νίκο. Πολύ βασικό. Άρα πολύ βασικό. Πάμε. Άλεγε ο Νίκος ήταν από τους πρώτους πολέμιους της επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Αλήθεια, ναι. Τώρα αυτά τα έλεγε τότε που είχε ξεκινήσει κουβέντα πότε και θα ξεκινήσουμε και ναι, γιατί έτσι θα γίνει δουλειά και έτσι θα γίνει. Το είχε πει από τότε ότι παιδιά, αφήστε το να τελειώσει τώρα φέτος. Γιατί εγώ έβλεπα. Του χρόνου πάλι. Ναι, αφήστε το τώρα. Μην τρέχουμε τώρα δηλαδή. Ναι, αλλά βλέπεις τι γίνεται κουβέντα. Γίνεται κουβέντα. Έχουμε ψωμί. Για τη δουλειά μας είναι καλό. Okay. Για τις ομάδες δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Για τις ομάδες σίγουρα δεν είναι καλό. Ναι. Να σου πω λίγο. Ο Άρης. Ναι. Ευρώπη του χρόνου πότε παίζει. Μέσα Σεπτέμβρη. Α, okay. Έχει περιθώριο. Καλά είναι. Εντάξει. Και η προετοιμασία ξεκινήσει και λίγο μετά τις 10 Αυγούστου. Ξεκινήσει και την προετοιμασία του. 10-15 μέρες. Πάνω στα τρέπε την πηγάδια συνάουσα. Να τη βγάλει εκεί πέρα. Χρόνο έχει. Αυτό είναι το καλό. Ναι. Αυτός που θα βγει δεύτερος μπορεί να έχει το πλεονέκτημα του Champions League αλλά έχει το μειονέκτημα της έναρξης σεζόν. Γιατί νομίζω πότε ξεκινάει, 20 Αυγούστου. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Αλλά είναι σχετικά κοντά. Ναι. Αυτό είναι θέμα. Ναι, είναι θέμα, Νίκο. Αλλά φέτος το Champions League είναι φίλε. Μονά παιχνίδια και play-off. Δηλαδή. Πιο κοντά στο όνειρο. Οκ. Okay. Ναι. Μπορεί να τύχει την έδρα σου με μια ομάδα, να την περάσει, να τύχει μια πιο δύσκολη ομάδα και να πα σε ένα μάτσο εκτός έδρας να σου κάτσουν το άλλο και να κερδίσει και να περάσει. Ή να περάσει την παράταση, ξέρω εγώ. Ή να περάσει τα πέναλτι. Whatever. Close ένα μάτσο. Και αν οι κληρώσει κάτσουν και είναι όλα τα μάτσα ντούμπα. Δεν θα έχει κόσμο μάλλον. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Σου λέω όπως και να έχει, όταν παίζεις ένα ματς όμως, έχεις περισσότερες πιθανότητες από τη δύο. Όφη έκανε μια πρόταση σήμερα στο δουσού της Λίγκας, στη Λίγκα Άσκηψη. Και το αποδέχτηκαν όλοι και περιμένουν πλέον τις υγειονομικές επιτροπές για κόσμο στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Να κάνουν ένα τεστ. Το αποδέχτηκαν όλες οι ομάδες. Δεν είμαι πολύ θετικός, φίλε. Απλά περιμένουν πολύ να πάρουν ξέρεις, γιατί. Γιατί βλέπεις τι γίνεται στη Σερβία. Βλέπω στη Σερβία ότι το όλο σκηνικό ξεκίνησε από τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια δεν ήταν, ξέρω εγώ, με 1000 άτομα στα γήπεδα και 2000. Αλλά δεν ξέρω, λίγο και εκεί που νόμιζα και εγώ ότι ναι, οκ, okay, άντε, ας τα ανοίξουμε και τα γήπεδα σιγά σιγά να έρχεται ο κόσμος, έστω και ένα ποσοστό. Λίγο αυτό που έγινε στη Σερβία με έκανε και εμένα, με φόβησε. Ναι. Και τώρα, πρώτη τελευταία αγωνιστική είπες. Ναι, δηλαδή την μεθεπόμενη Τετάρτη. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ο μόνος
λόγος για να πεις ότι okay, να έχει μια μερίδα κόσμου είναι ο τελικός του κυπέδου, ρε φίλε. Έτσι και στη Ριζούπολη και όλα θα είναι πολύ ωραία. Α, εξαιρετικά. Γύρω-γύρω, ωραία, οι δρόμοι. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει, ξέρω εγώ. Πόσοι μπορεί να μπουν, ρε φίλε, στη Ριζούπολη, έτσι με τηρώντα τι αποστάσει, ξέρω εγώ, 2 και 2. Ε, ή πολλού λέω. Ναι, κάπου τόσοι πρέπει να είναι. Βαριά. 2 και 2 χιλιάδες. Πολύ βαριά όμω. 1500-1500. Βάλει χίλιου έστω τώρα, εντάξει, δεν πήγα. Λίγο σειρμά ο τελικό, ρε φίλε. Λίγο να τρέξει από εδώ από εκεί. Αχ, καμιά μολότοφ, κανένα σύλληψη. Απλακωθήκα ένα με κανένα. Ναι. Λίγο ρε φίλε να επιστρέψουμε στη... στην ομαλότητα. Να έχει λίγο μελέ. Ε, ναι. Να έχει λίγο μελέ. Εκεί ριζούν πολύ φίλε το γήπεδο, δεν ξέρω πόσοι έχετε βρεθεί εκεί πέρα κοντά στην περιοχή. Είναι γύρω-γύρω ό,τι πρέπει για να κάνει ό,τι θέλει. Ανοιχτοσιά. Όχι, έχει διάφορα στενά κοντά, έχει ανοιχτοσιέ παραδίπλα. Είναι πολύ ωραία. Δρόμοι κοντινοί, είναι ό,τι πρέπει. Και ξεκίνησε το όλο πανηγύριο, το πω έτσι, με τι ανακοινώσει που βγάλανε οργανωμένο Ολυμπιακού, οργανωμένη ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός που έλεγε, διαβάσαμε τη θύρα 7. Οπουδήποτε μπλέκεται ο Ολυμπιακός. Διαβάσαμε την ανακοίνωση της. Για οποιοδήποτε θέμα είναι κούραση. Κούραση. Της Φλωρίτζινα. Είναι κούραση. Όπου μπλέκεται. Πολύ καλό. Όπου μπλέκεται. Και μπλέκεται σε όλα τα μεταξύ. Γιατί, οκ, είναι φυσιολογικό. Ολυμπιακός είναι. Η ρητορική του και η πολιτική του είναι μία κούραση. Σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο Καρασκάκη θέλει να γίνει ο τελικός. Κάτι θα λέγανε να φωνάξουν και να πούνε ότι όχι, δεν. Τόσα χρόνια έτσι είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν αλλάζει. Είναι μια ευθεία γραμμή το πώς αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις επικοινωνιακά. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, Νίκο. Κατάλαβα. Το Σαββατοκύριακο πώς είδα. Δεν βλέπω να βρέχει. Και λίγο ανοιχτά την βλέπω την κατάσταση. Το έχω και σε μια πόση στο αυτοκίνητο είναι η αλήθεια. Και... όχι, ρε, κομπλέζει. Μην φάμε τώρα καμιά μόντα. Έπαιξε πολύ εδώ χθες. Προχθές. Δεν ήμουν κέντρο. Στην Πέκα δεν ήμουν καθόλου. Okay. Θες το Βικελίδη, έβρεξε το μεσημέρι. Στην ημέρα που είδα ότι είχε τώρα αγώνα. Στην αγώνα λίγο έριξε μετά όμως έκοψε. Δεν ήταν. Καταιγίδα η Άιξ Βικελίδη. Δεν πραγματικά. Αυτά τα κλισέ. Άλλωσε το. Άλλο κλισέ δημοσιογραφικό. Άλλωσε το. Ο μεγάλος περίπατος της Θεσσαλονίκη. Αστιάκι. Πω, ναι, το είδα. Το είδα, ναι. Αστιάκι. Καλό. Κοίτα, ήταν σίγουρο θα παίξει κάποια στιγμή αυτό σε αθλητικό κομμάτι και θα ξαναπαίξει. Και θα ξαναπαίξει, θα το έχουμε αυτό. Δεν είναι, ναι, δεν είναι θέμα. Σωστά. Σαββατογύρω, φίλε, εντάξει, πάλι μια τα ίδια συνεννόηση για να πάμε για ένα μπάνιο δεν βγάλαμε. Τι έγινε, Νίκο, τελικά δεν ψήθηκαν οι άλλοι. Να σου πω λίγο κάτι. Από ό,τι κατάλαβα το Σάββατο, όσοι μπλέχτηκαν για τη μία μέρα, ρίξαν τόσο συχτήρι στο πάνε που καλύτερα που δεν πήγατε. Ναι, μπορεί, το σκέφτηκα γι' αυτό μετά, γιατί είδα κάτι. Δεν υπήρχε κάποιο ο οποίο το Σάββατο να κίνησε και να μην αγανάκτησε. Ό,τι ώρα και να ήταν. Ίσως πάμε τώρα. Το ότι το μας με τον Όφη είναι αργά το βράδυ και δεν θα πάμε μυράκλιο φυσικά. Γιατί, έρα, φυλάσσα από το Γερκάκι και πολύ ωραίο. Κλείσει το πάνε, ρε. Θέτει τις. Πάνε, ρε, Νικό, τι ωραία, δεν έχει πολύ κόσμο τώρα, μια χαρά. Θέτει τις προϋποθέσεις, θαρώ, προκειμένου να πάμε το Σάββατο το πρωί. Νομίζω και η πτήση κιόλας είναι πρωινή-πρωινή από Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι αρκετά. Ωραία. Πας το πρωί, αράζεις, πας στο ξενοδοχείο, κρατιέσαι 3 ώρες που θα αφήσει τα κάτι τέτοιο σκηνικό. Έχει τώρα το πρωτόκολλο, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε ανθρώπους που έχουν γνωστούς σε ξενοδοχείο και μας βάζουν νωρίτερα. Ωραία, ρε φίλε. Πας, κάνεις τη βόλτα, κάνεις ένα μπανάκι εκεί πέρα γύρω-γύρω στο Ηράκλειο, γιατί δεν έχει. Ναι. Εντάξει. Α, για μπάνιο να πάμε κιόλας. Ναι, ρε Νίκο. Κυριακή μετά, Κυριακή απόγευμα δεν έχει να γυρίσεις. Κάτσε το Σάββατο. Έλα, ρε Νίκο, τώρα τι πρωί, να μην βγεις και λίγο στο Ηράκλειο μια βόλτα, να μην χάσει τη γύρω μπανάκι. Εντάξει. Κάτσε από το κοινό, καλό, τίμιο. Ωραία. Και με λεφτά τώρα αστεία. Όχι, δεν χρειάζεται να φας και πολλά λεφτά. Πέρασε το λίγο στον υπεύθυνο. Ναι. Πάρε μου λίγο το χρυσανθό. Ναι. Πάρε μου λίγο. Κανόνισε λίγο χρυσανθό, είναι ανέκλειστα. Τα αεροπορικά τα κοίταξε πριν λίγες μέρες. Είσαι περιέργεια να δω. Ναι. Στα 150 πρέπει να ήταν. Νομίζω ότι η ταρίφα του κάπου εκεί είναι συνήθως. Ναι. Άμα δεν είναι να κλείσει από πολύ. Για Ηράκλειο έχω κλείσει και. Εντάξει, βέβαια ένα μήνα πριν 70 ευρώ. Ωραία. Αλλά τώρα είναι και σουκού και είναι και σεζόν. Εντάξει, Νίκο, τώρα μια χαρά. Γι' αυτό για σεζόν είναι καλά. Σιγά. Και σε εκείνο το μαγαζί εκεί πέρα το δυνατό με την κριτική του κουζίνα. Μέσα στο στενό εκείνο, πώς το λέω. Πεσκέση. Να το πεσκέση. Δυνατό. Με λίγα λόγια ο Νίκος ψήνεται περισσότερο να πάει στο Ηράκλειο, ναι, από ότι εγώ. Μια χαρά. Θες να πας. Όφι Άρης, ψήνεσαι. Μόνο το βράδυ θα κάτσω στο Ηράκλειο όμως, να ξέρει. Δηλαδή θα πάω για το ματς. Ναι. Εντάξει. Και μετά. Γύρω-γύρω θα είμαι. Δεν μπορώ. Το Ηράκλειο τώρα μέσα δεν λέει τίποτα και μέσα στη ζέστη και όλα σαν ανάκτηση. Πού θα πας. Θα πάμε λίγο γύρω-γύρω να κάνουμε κανένα μπάνιο, ρε φίλε. Έχουν διάφορα εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λένε. Μάλιστα. Πώς τα λένε, θυμίσαι μου λίγο. Η Ηράπετρα δεν είναι εκεί κοντά, μακριά είναι. Η Ηράπετρα μακριά. Όχι, ρε, κάτι εκεί πέρα γύρω. Κάνα μισά ώρα από το Ηράκλειο. Πώς μου τα λένε. Η Ηράπετρα έχουμε κόσμο δικό μας εκεί πέρα. Ναι. Πολύ καλό. Μια χαρά Σαββατοκυριακά, ναι, αλλά θα γυρίσω για απόγευμα. Μην βάλεις να τρέχω πριν προκυριακή. Όχι, όχι. Να βγω και το Σάββατο εκεί πέρα σε κανένα music hall και να γυρίσω. Έτσι το είχα κάνει όταν πήγα το Δεκέμβριο. Έτσι πρέπει. Σάββατο πρωί έφυγα. Δεκέμβριο, Νίκο, τι το κάνει όμως. Κυριακή βράδυ γύρισα. Διήμερο. Ναι. Καλό τσου κατάνε, εντάξει. Τέλος πάντων. Πήγες, έφαγες το τρίμπαλο, γύρισες. Τι να κάνεις. Με τον Κομίνη που δεν έδωσε το πέναλτι. Με τον Κομίνη που δεν έδωσε το πέναλτι. Έτσι. Ναι. Αλλά και άλλα πέναλτι. Εδώ πανηγύρι, δες που θα αφήνουν τους Σέρβους να μπουν μέσα. Φοβερές στιγμές.
Στο Προμαχώνε, εδώ, σε αγκαλιές, φιλιά, ωραία πανηγύρια. Ωραία, μπράτε. Ωραία, μπράτε, ουρές, 10 χιλιόμετρα. Το βίντεο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν προλάβαμε με εκείνα και με τούτα και με. Δεν είναι εδώ. Πάμε, Νίκο. Έλα, Νίκο, αγόρι εδώ. Μου. Άστα. Πού είναι. Το βίντεο. Πάλι με έκλεισε. Έλα, έλα, πάμε. Την ναι. Πρώτη μέρα που ανοίξαν τα αεροδρόμια. Ναι. Είδε το βίντεο με τον άλλον που, ήταν, που περίμενε στην πόρτα εκεί στο Ελευθέρω Βενιζέλο και αρχίζει και του λέει Welcome to Greece. Ελληνικά. Ελληνικά. Ρεπορτάζ αποτυχία. Πραγματικά. Ένταση το πρωί με του εγκλωβισμένου σε νεκρή ζώνη. Κάτσε, πα σχεδόν κανένα. Έχει τίποτα καλό. Έχουμε τίποτα καλό. Του μπάρμπα εδώ πέρα τι μα το δίνει. Πάνε ρώτα καμιά γυναίκα. Δεν βλέπει. Δεν στο ξανθώ. Πάλι στο ξανθώ. Αυτό το σκηνικό στο Προμαχώνα δεν γίνεται μόνο τώρα λόγω του κορονοϊού. Έτσι, γενικότερα γίνεται. Ανέκαθεν. Και υπάρχει μεγάλη ουρά και ταλαιπώρια μέχρι να περάσουν όλοι και να κάνουν και να ράνουν. Έω πάνω. Τι να πει. Μα πρώτα απ' όλα στην Περαία κάτω πλέον οι μισέ πινακίδε είναι σέρβικε. Εντάξει, έχουν κατεβεί αρκετοί ρε φίλε. Έχουν κατεβεί ήδη αρκετοί. Τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα τι έχουν κάνει. Κλείνουμε με τη Σερβία τα σύνορα, τι θα κάνουν αυτοί εδώ πέρα. Γιατί άλλοι έρχονται για όλο το καλοκαίρι. Ξέρω τι κάνει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ιουλίου, ναι, άλλοι σε πρώτη φάση, δεν ξέρω μετά θα γίνει. Άλλοι έρχονται για λίγες μέρες, για μια εβδομάδα. Αεροδρόμιο ναι. Μακεδονία. Οι περισσότεροι πάντως έρχονται για να κάτσουν γενικότερα. Δεν είναι ότι έρχονται για Σαββατοκύριακα. Ναι. Έτσι έρχονται για κάθονται. Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Και όχι μόνο από Σερβία και από Ρωσία. Ας πούμε, εμείς έχουμε ένα ζευγάρι εκεί στην οικοδομή. Έλα, Νίκο. Που έρχονται και κάθονται τρεις μήνες από Ρωσία. Νεαρή ηλικία, όχι τίποτα συνταξιούχοι τώρα. Και έρχονται, παιδί μου. Και το ρωτάω, μια φορά το ρωτάω. Πώς έχετε τόσο χρόνο και κάνετε τόσες μεγάλες διακοπές. Δουλεύουμε, λέει, όλο τον υπόλοιπο χρόνο, λέει, και έχουμε τρεις μήνες, λέει, εδώ πέρα. Και έρχονται στην Περαία αυτοί, έτσι. Ναι, και έρχονται στην Περαία. Τι να πω. Ναι, αλλά κάνουν και τη γύρα τους. Δηλαδή, θα πάνε και Χαλκιδική. Θα γυρίσουν και λίγο στην Πέρεα, δεν θα κάτσουν εκεί πέρα μόνιμα. Τέλος πάντων. Ναι. 400.000 Σέρβοι τουρίστες. Αντί για 1,2 πέρσι. Μάλιστα. Τώρα πάμε για 100.000. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Νίκο, αυτά για σήμερα δηλαδή, έτσι. Θαρώ, πως ναι. Τι ακολουθεί μετά, Νίκο. Θαρώ, πάω 24. Ωραίος. Με Νίκο Μοσχοβίτη. Μνημόσυνο. Μνημόσυνο 24. Εντάξει, το cast, ναι, τι γίνεται. Ναι, κρατάμε τον γκολ του Μιχαηλίδη και τα λοιπά. Πολλά ρε, βρε. Ωραίο γκολ. Ωραίο, όντως. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 9 στου 10 από το Βαράνα, αυτό το φάουλ, φίλε, ξέρει που φεύγει μπάλα, έτσι. Φεύγει έξω από το γήπεδο συνήθως όταν πάρω το βαρέσουν. Και δεν και κοντά, δεν τα μακριά. Καλός, καλός ο μικρός. Γενικότερα και ο Άρης και ο Πάου προσπαθούν να κερδίσουν μικρούς. Ο Άρης τώρα τον Μπαγκαλιάνη, ας πούμε. Μπαγκαλιάνη. Μπαγκαλιάνης. Ο Πάου τον Μιχαηλίδη και τον. Τζόλι. Και τον Τζόλι. Ο Μπίσεσβαρ. Που έβαλε γκολ και όλα. Πληκτικό. Μια χαρά. Δεν το πίστευα, αλλά αποκλείεται. Μου λένε μηδέν ο Πάου, λέω ποιο ο Μπίσεσβαρ, λέω αποκλείεται. Όχι, λέω, το έβαλε ο Μπίσεσβαρ. Κάντε ένα θέμα, αναγέννηση του Μπίσε. Ποτέ. Λοιπόν. Θα πάει για Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό. Θα το δώσω αποκλειστικό μετά. Γι' αυτό. Θα χαλάσει όμως το φετφατζί. Λοιπόν, θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6.30. Σε μια εβδομάδα πάλι είναι κουτσουρεμένη για την εκπομπή μας. Την Τετάρτη έχει το Άρης Ολυμπιακός 7 και Τέταρτο. Ναι, να φτιάξαμε αυτό. Δεν, τετάρτη. Δεν είναι στο χέρι μου. Εσύ που παίζει Τετάρτη. Εδώ. Εδώ. Ναι. Εντός κι εσύ. Ναι. Εντός κι εγώ, εντός κι εσύ. Μάλιστα. Εντάξει, εσύ θα σου στούντιο τώρα, Μαρτί. Ναι, αυτά λέμε κάθε φορά. Νίκο, αλλά βλέπει τι γίνεται. Θα έρθει αύριο επιτελάκι ο δικό μα εδώ πέρα, να δούμε τι θα γίνει. Τελειά. Που λέει και ο Κούσης. Αύριο ξεκαθαρίζει. Λοιπόν. Μπλινγκ μπλονκ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και αχ καλέ και τα λέμε και πάλι αύριο.